Ο ρόλος της επίσκεψής μας σήμερα είναι διτός. Από τη μία παρουσιάζουμε στη Σχολή Μηχανικού του Λουτρακίου μαζί με τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης τις εργασίες στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ως μεγαλύτερη αναθέτουσα στην αρχή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενδιαφέρει να μεταλαμβαδεύσει κάποιες τεχνικές για ένα ιδιαίτερο και σύνθετο έργο. Και από την άλλη και εμείς ως Υπουργείο ερχόμαστε και ως η αναθέτουσα αρχή αυτού του έργου, ερχόμαστε εδώ πέρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι εργασίες. Για μας αποτελεί προτεραιότητα να καταφέρουμε αρχές Ιουλίου να ανοίξουμε τη διόρυγα του Ιστμού, ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε την τουριστική αυτή σεζόν και μέχρι τα τέλη Οκτώβρη να την ξανακλείσουμε, να συνεχίσουμε τις εργασίες. Οι εργασίες, όπως και εσείς ήδη βλέπετε, συνεχίζονται με ένα αμείωτο ρυθμό. Από την πρώτη στιγμή, σε λιγότερο από ένα χρόνο, καταφέραμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες και νομίζω ότι θα πάει βάση του χρονοδιαγράμματός μας. Και θέλω να ευχαριστήσω και για την παρουσία της εδώ πέρα και τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης, και τον Χρήστο Δήμα, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό, ένα εμβληματικό έργο, θα έλεγα, και μόνο μεγάλη εμπειρία θα αποκτήσουν τα στελέχη μας της Σχολής Μηχανικού, η οποία βρέθηκαν σήμερα εδώ για να ενημερωθούν από τους υπεύθυνους του έργου. Νομίζω ότι αυτή η διάδραση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών μόνο όφελος φέρνει στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Νομίζω σε όλη τη χώρα, σε κάθε γωνιά, το Υπουργείο Υποδομών έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και νομίζω ότι και οι ένοπλες δυνάμεις σε κάθε επίπεδο, κοντά στην κοινωνία, με ό,τι μέσα διαθέτουν, με την τεχνογνωσία τους, με τα στελέχη μας, με τους εξοπλισμούς, βρίσκονται εκεί όποτε χρειαστεί. Είτε είναι φυσικές καταστροφές, είτε είναι πανδημία. Συνηθίζω να το λέω, το έλεγα από την προηγούμενη μου αρμοδιότητα, το λέω και τώρα που ζω μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Χωρίς τις ένοπλες δυνάμεις η κοινωνία θα είχε ουσιαστικά καταρρεύσει. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους στα καθημερινά, στα απλά, στα δύσκολα, στις απομακρυσμένες περιοχές. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Γιώργο τον Καραγιάννη, μαζί με τον Χρήστο τον Δήμα, που συνεργαζόμαστε σε πολλά μικρά αλλά και μεγάλα project που αφορούν την επόμενη μέρα, που αφορούν την πατρίδα, που αφορούν τις επόμενες γενιές. Και νιώθω ευλογημένος που μου δίνει τη δυνατότητα να υπηρετώ, να συνυπηρετώ, αν μου επιτρέπετε, μαζί με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μόνο σεβασμός και μόνο απέραντη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για το έργο τους. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Υποδομών, τον Γιώργο τον Καραγιάννη, και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο τον Χαρδαλιά, για την παρουσία τους. Θέλω να πω ότι το έργο αποκατάστασης της Διόρυγας Κορίνθου είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για την περιοχή, για τη χώρα. Φροντίσαμε σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Διόρυγα της Κορίνθου και μετά να χαρακτηριστεί ως ένα έργο εθνικής εμβέλειας από το Υπουργείο Υποδομών για να προχωρήσουμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Από την πλευρά της κυβέρνησης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίου Επενδύσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχουμε εξασφαλίσει 30,6 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση του έργου. Και όπως ανέφερε και ο Υφυπουργός, ο στόχος είναι η Διόρυγα να ανοίξει αρχές Ιουλίου με ασφάλεια, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την πολύ σημαντική βλάβη που έχει υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ισμός που ανήκει στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θοδώρων, τρεις υπουργοί δίπλα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Δήμο μας, για τον Ισμό. Το δεύτερο σημείο σκεψιμότητα τουριστών από όλο τον κόσμο είναι ο Ισμός, μετά το Μουσείο της Ακρόπολης. Όλα τα μηχανήματα εδώ, θέλω να τους ευχαριστήσω και τους τρεις υπουργούς για οτιδήποτε κάνουν, ώστε να μπορέσει αυτό το καταπληκτικό έργο να ξανανοίξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτές που έγιναν αφορούσαν την καταγραφή, τοπογράφηση της περιοχής, γεωλογικές μελέτες, μελέτες που έχουν σχέση με την υδρολογία της περιοχής και την παροχέτευση των υδάτων, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, και βεβαίως στη συνέχεια δώσαμε το μοντέλο με το οποίο θα έπρεπε το έργο να κατασκευαστεί, έχοντας υπόψη μας ότι σε κάθε φάση αυτό που σχεδιάζουμε θα έπρεπε να μπορεί και να κατασκευάζεται. Καλέσαμε τρεις πολύ μεγάλες μελετητικές εταιρείες και στο τέλος το σχήμα το οποίο ανέλαβε να παραδώσει τις μελέτες ήταν το σχήμα που αποτελείται από τρία μεγάλα γραφεία. Επικεφαλής αυτού του σχήματος ήταν το γραφείο Έδαφος, το γραφείο Αστρόλαβος για τα
για τα τοπογραφικά και επίσης ήταν ένα γραφείο Μαρνέτ για τα λιμενικά. Το έργο είναι ένα σύνθετο έργο, είναι ένα έργο που αποτελείται από γεωτεχνικά έργα, έργα οδοποίησης και βεβαίως και λιμενικά έργα. Η μεγάλη πρόκληση είναι να μπορέσει να κατασκευάσει κανείς το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι η γέφυρα μας, η Διώρυγα, είναι κλειστή από τις αρχές του 2020. Εμείς λοιπόν αναλάβαμε να εκπονήσουμε αυτές τις μελέτες και να δημοπρατήσουμε το έργο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εκπονήσαμε πράγματι τις μελέτες σε χρόνο ρεκόρ, γιατί είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Σε 6 μήνες είχαμε το αποτέλεσμα των μελετών. Συνεχίσαμε τη διαδικασία να δημοπρατούμε το έργο, δημοπρατήσαμε το έργο και αυτή η διαδικασία έγινε πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η διαδικασία ελέγχεται και σε επίπεδο μελετών αλλά και σε επίπεδο έργων από το Ελεκτικό Συνέδριο. Άρα, πέραν της δικιάς μας πρόθεσης να το αναθέσουμε γρήγορα, υπάρχει και μια πρόσθετη διαδικασία για να μπορεί να φαίνεται η διαδικασία ότι, όχι να φαίνεται, να είναι πράγματι μια διαφανής διαδικασία. Έτσι λοιπόν, ανεδείχθη ανάδοχος μια πολύ μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία. Τη γνωρίζετε όλοι, η εταιρεία Actor, και θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσονται οι εργασίες με το χρονοδιάγραμμα. Θα σας τα πει αναλυτικότερα αυτά ο Υφυπουργός. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε 1,5 μήνα που έχουμε υπογράψει τη σύμβαση και είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Η υποχρέωσή μας είναι σε πρώτη φάση να εκτελέσουμε εργασίες στερέωσης των πρανών. Η επόμενη φάση είναι όταν ολοκληρωθούν και τα δυτικά να δανειστούν μια δυτική ένταση 10 τόνων, θα γίνει ένα τυχείο και μετά θα δει η τελική δάνειση των δεύτερων τόνων. Μετά για να φορακίσουμε ουσιαστικά τη γέφυρα εδώ πέρα. Είναι από τα πιο δύσκολα σημεία του έργου λόγω της επικίνδυνοτητας. Μέχρι στιγμής πάμε καλά. Άρα αυτές είναι οι πρώτες εργασίες που κάνουμε. Για πες μας από εκεί που μαζεύουν, τι ακριβώς κάνουμε. Αυτά είναι και δυτικά και ανατολικά, είναι η απάντηση των πρανών. Δηλαδή στην ουσία κάνουμε μια διαπλάτηση στα 15%. Θα κατέβουμε μέχρι 100. Μέχρι σχεδόν το επίπεδο της θάλασσας, ως 2. Και από εκεί θα μαζέψουμε ουσιαστικά. Διαλύσαμε την ώρα. Θα το σκάψουν όλο κάτω. Καταβολώσεις σε άλλα κομμάτια στα πράγματα. Στην Διώρυγα, πέραν αυτό εδώ πέρα. Συγκεκριμένο εργολάβο δεν το ξέρει αυτό το πράγμα, διότι ασχολείται την κατασκευή για τα 1100 μέτρα. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι για την κατασκευή. Έχουμε την ευθύνη των 1100 μέτρων. Για αυτή την απάντηση που δώσει η Διώρυγα, την απάντηση που έχει ήδη δώσει μια πρώτη διερεύνηση για αυτή την κατάσταση για τα υπόλοιπα 6 χιλιόμετρα από εδώ και 6 χιλιόμετρα από εκεί. Σε αυτό το πάτο κάνει τώρα η Διώρυγα. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με τη στερέωση των 1100 μέτρων. Δεν το γνωρίζει αυτό. Και πότε να κατέβουμε να μας κάνουμε, δηλαδή αυτά θα είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμά μας, ώστε να καθαρίσουμε ουσιαστικά, να μπορέσει να είναι διελεύσιμη η Διώρυγα. Είναι η καπορία και το ρούταγα, πώς θα μαζέψουμε από κάτω. Όταν θα αρθεί επικινδυνότητα, αυτή τη στιγμή είναι οι εργασίες άρτης επικινδυνότητας. Πάει στο συνδύο, το συνδύο είναι οι απαλύνσεις. Αυτή εδώ η περιοχή, όπως το βλέπετε, θα κατέβει 10 μέτρα και μετά τα 10 μέτρα θα συνεχίσουν ακύρια και πλέγμα και θα παραμείνει